Σε συναγερμό τίθενται οι νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού του λαγοκέφαλου. Μετά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ζητούν μέτρα προστασίας τόσο των επαγγελματιών αλλιέων όσο και των λουόμενων. Έχουμε συνεργασία με τους αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής μας σε όλο την έκταση της περιφέρειας. Επίσης με διευθύνσεις αλλιείας άλλων περιφερειών, άλλων μεσογειακών κρατών για το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους αλλιείς, για τους λαγοκέφαλους. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Έχω παρόν ομιλών, δηλαδή το έχω επισημάνει εδώ και 8 χρόνια. Τους είπα ότι είχα πει τότε μάλιστα ότι αυτό θα γίνει μάστιγα. Το εισβολικό είδος που έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα το 2005 βρίσκεται πλέον παντού στη χώρα μας, καθώς υπάρχουν αναφορές όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά ακόμα και την Κεφαλονιά, αλλά και την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, αλληλείς επισημαίνουν πως τελευταία δεν είναι λίγες οι φορές που ορισμένες ψαριές τους αποτελούνται μόνο από τους εισβολείς με καταγωγή την Ερυθρά Θάλασσα, τον Ειρηνικό Ωκεανό και το Σουέζ. Τα πόδια δεν υπάρχουν, σουπιές δεν υπάρχουν, οτιδήποτε το τρώνε από πάνω από τα δίχτυα, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι παθαίνουμε τις ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία, είναι που μας χάνουμε και το μεροκάματο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας της Περιφέρειας Δωδεκανήσων, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, τόνισε πως ανάμεσα στις λύσεις που προτείνονται είναι και η επικήρυξη του επικίνδυνου ψαριού, μια πρακτική που υιοθέτησε η Κύπρος, χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα. Είμαστε λοιπόν σε μια διεργασία προκειμένου να συναποφασίσουμε και να προτείνουμε τα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται στις ελληνικές θάλασσες. Όχι ότι θα λύσει το πρόβλημα με την επικήρυξη αυτό που είχαμε προτείνει, αλλά τουλάχιστον να το κρατούσε σε ένα επίπεδο. Να δοθούν και κίνητρα όχι μόνο στους επαγγελματίες και στους εραστέχνες, όλοι μαζί. Τουλάχιστον να κρατήσουμε το επίπεδο αυτών των ψαριών, να το μειώσουμε όσο δυνατόν γίνεται. Θα είναι σε κέρδος όλων. Υπενθυμίζεται πως οι φορείς της Κρήτης είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να προχωρήσει η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης των μεταναστευτικών εισβολέων τόσο του λαγοκέφαλου όσο και του λεοντόψαρου, αναζητώντας παράλληλα πόρους για την καταβολή αποζημιώσεων που θα αφορούν τον εξοπλισμό και όχι την απολεσθήσα παραγωγή, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία, σε επαγγελματίες αλληλείς. Το κομμάτι της ίσονος σημασίας αποζημίωσης για αντικατάσταση του εξοπλισμού και επούλωση των ζημιών που έχουν υποστεί μπορεί να γίνει γρήγορα. Μειώνεται τώρα ο πληθυσμός? Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πολύ εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στην περιοχή των Γουβών. Μπορώ να σας πω ότι όποιος βγει έξω και ρίξει αγκίστρια, χάνει και τα αγκίστρια, χάνει και τα μολύβια, χάνει όλα. Έχει πάρα πολλά ψάρια. Έχουν γεννήσει, έχουμε δει γόνους, πάρα πολλά ψάρια τέτοια. Οπότε θα αναμένουμε το πρόβλημα θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα πάρα πολύ. Εκτός το προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αλλιείς, το πρόβλημα μην μετατεθεί σε λουόμενους. Πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε σε αυτό το τομέα, διότι είμαστε μια τουριστική περιοχή και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.